Λοιπόν, μένουμε στον χώρο της υγείας. Καλησπέριζω τον Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Διαμαντή Χλωρό. Καλησπέρα, κύριε Χλωρέ. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Καλησπέρα. Καταρχάς, πριν περάσουμε στα της πανδημίας και σε αυτό που λέμε μεγάλη εικόνα, έχει προκαλέσει σήμερα αίσθηση αυτή η περίφημη είδηση για τον άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του έχοντας προστρέξει για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Αυτό πώς μπορεί να έχει γίνει, μπορείτε να εικάσετε με έναν τρόπο? Και εγώ σήμερα το έμαθα, το πληροφορήθηκα δηλαδή από την ενημέρωση μιας δημοσιογράφου που μου τηλεφώνησε και με ρώτησε για το ζήτημα. Αυτό δεν το ήξερα. Mm-hmm. Ανέτρεξα εγώ στα διάφορα site και βρήκα και συγχυμένες πληροφορίες. Ένα site το κοινοποίησε, ας πούμε, κάτι που συνέβη από ό,τι είδα την 1η Απριλιά, γύρω στα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Κάποιος προσήλθε στο νοσοκομείο με κάποιο πόνο στο πόδι, εξετάστηκε από ένα χειρουργό. Mm-hmm. Έτσι λένε τουλάχιστον στις πληροφορίες. Δεν δόθηκε λύση στο πρόβλημά του. Αυτός επέμεινε και τελικά τον βρήκανε νεκρό την επόμενη μέρα. Έχει φυσικά παραγγελθεί και νομίζω ότι θα γίνει ήδη νεκροτομή. Mm-hmm. Γιατί έχει πολύ καιρό αυτό το παιδί. Βέβαια. Και άρα λοιπόν θα πρέπει να μάθουμε τα αποτελέσματα αυτής της νεκροτομής. Τι ακριβώς συνέβη. Mm-hmm. Αυτό θα διαφωτίσει την κατάσταση. Από την άλλη μεριά όμως μου έκαναν μερικά πράγματα εντύπωση. Εντάξει, έχουμε σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προηγουμένως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να ευχαριστεί ιδιωτικές εταιρείες, ναι, οι οποίες προσφέρονται στο κερδός, να δώσουν ένα μέρισμα κτλ. Το κράτος όμως δεν πολύ φαίνεται να ενδιαφέρεται να υποστηρίξει το ίδιο από τους φόρους του ελληνικού λαού το Σύστημα Υγείας, και αυτό είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς. Mm-hmm. Ένα θέμα το οποίο είναι ένα δευτερεύον ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, γίνεται σημαντική είδηση. Γύρισα τουλάχιστον 10 σελίδες και άρα λοιπόν επί 10, 100 διαφορετικά site, ναι, αναπαράγουν αυτή την είδηση. Mm-hmm. Αλλά δεν βλέπω το ανάλογο ενδιαφέρον για την ενίσχυση του συστήματος υγείας από τα site αυτά. Έχετε δίκιο να το λέτε και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, τώρα που υποτίθεται ότι όχι αφήνουμε την πανδημία πίσω, ότι θα μπούμε σε μια άλλη φάση από φθινόπωρο, εν πάση περιπτώσει. Όλοι αυτοί οι υποτιθέμενοι ή οι πραγματικοί, εσείς θα μας πείτε, δεν θα το πω εγώ, ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αυτά τα 3 χρόνια της πανδημίας, τι πρίκα αφήνει πίσω της? Σε σχέση με πριν 3 χρόνια, πόσο πιο ενισχυμένο είναι το νοσοκομείο σας? Σε ανθρώπους, σε κρεβάτια εντατικής, σε κοινές κλίνες κλπ. Δυστυχώς είμαστε σε μάλλον χειρότερη, θα λέγα, κατάσταση από πριν λίγα χρόνια και αυτό φυσικά παρά τις επιθυμίες και τις εξαγγελίες, mm-hmm, για τον απλό λόγο ότι είμαστε μια φτωχή χώρα και εξακολουθούμε να φτωχαίνουμε και είμαστε υπερχρεωμένοι. Το σύστημα έχει μεγάλη ανάγκη από εξυγχρονισμό, δεν λέω και εξυγίανση, αυτό είναι αλήθεια, mm-hmm, αλλά πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος να είναι διάφανος και να μην δημιουργεί υποψίες και αμφιβολίες. Πολλοί φεύγουν από το σύστημα λόγω συνταξιδοτήσεων ή γιατί κουράστηκαν πια και θέλουν να φύγουν στον ιδιωτικό τομέα, γιατί εκεί φυσικά οι μοιβές είναι υψηλότερες, ναι, και δεν ενισχύεται ανάλογα. Δηλαδή βλέπω τα νοσοκομεία σιγά σιγά σε μια φθήνουσα πορεία. Μάλιστα. Τώρα, διάβαζα στα στοιχεία αυτές τις μέρες ότι από χτες ήταν η πρώτη μέρα, μπορεί να έχουν πέσει αυτό που εσείς οι ειδικοί λέτε σκληροί δείκτες, διασωληνωμένοι, θάνατοι κλπ. Βέβαια 23 είχαμε το τελευταίο 24ωρο, εν πάση περιπτώσει. Ήταν χθες η πρώτη μέρα που οι εμβολιασμένοι διασωληνωμένοι, οι πλήρως εμβολιασμένοι διασωληνωμένοι, ξεπέρασαν τους ανεμβολίαστους. Τι συμβαίνει, έχετε κάποια εικόνα, εξαντλείται η ανοσία? Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι ο ιός αφήνει μια προσωρινή ανοσία, η ναι, οποία ξέραμε ότι ήταν περίπου 6 μήνες, αλλά με τις νέες παραλλαγές είναι ακόμα μικρότερη, μπορεί και λιγότερο από 3 μήνες. Mm-hmm. Εμβολιασμένοι φυσικά μολύνονται, θα ήταν ναι, φυσικό αυτό, και νοσούν. Αλλά επειδή πλέον είναι ελαφρότερος ο ιός, ναι, ας το πούμε έτσι, ελαφρότερος, δεν προκαλεί τόση μεγάλη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Άρα λοιπόν, εφόσον αυξάνεται ο εμβολιασμός από τη μια μεριά και από την άλλη αυξάνονται και οι μολύνσεις και οι νοσήσεις, και έχουμε το ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού εμβολιασμένο ή έχοντας αντισώματα με φυσικό τρόπο, από νόσο δηλαδή, ναι, περισσότεροι ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχουν μεγάλα προβλήματα υγείας, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τώρα φεύγουν από τη ζωή, είναι συνήθως άνω των 80 ετών, ναι, με 3, 4 ή 5 και 6 σοβαρά προβλήματα υγείας. Άρα λοιπόν, ακόμα και ο εμβολιασμός δεν μπορεί να τους προφυλάξει.
Προφυλάσσει κυρίως στους πιο νέους, ας πούμε, οι οποίοι ίσως σε αρκετά νεότερη ηλικία δεν τον έχουν και πολύ μεγάλη ανάγκη. Ναι. Είναι, το βρίσκω δηλαδή φυσικό, εφόσον υπάρχει τέτοια μεγάλη διάδοση με αυτή την τελευταία παραλλαγή όμικρον του κορονοϊού, να έχουμε και πολλούς εμβολιασμένους πλέον στα νοσοκομεία και θανάτους. Κύριε Χλωρέ, σε σχέση με το πρώτο κρούσμα της υποπαραλλαγής όμικρον 5, έχουμε βαρεθεί να μετράμε υποπαραλλαγές πια, που εντοπίστηκε στη χώρα, πόσο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, στο μέτρο βεβαίως που η επιστημονική κοινότητα έχετε ακόμη ακριβή εικόνα για τη δυναμική αυτής της υποπαραλλαγής? Νομίζω πως είναι αδύνατο να προβλέψουμε, αλλά είναι φυσικό σιγά σιγά να λατώνεται η μολυσματικότητα και η λοιμογόνος δύναμη του κορονοϊού. Σε κάθε νέα παραλλαγή θα έχουμε και κάτι ελαφρύτερο. Μάλιστα. Επειδή δεν προλαβαίνουμε να μετράμε απειλές για την υγεία, αυτές τις μέρες ακούτε για την περίφημη νόσο των πυθίκων. Ο ΕΟΔΗ τις τελευταίες ημέρες έχει πει ότι είναι σε επιφυλακή και ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει όλοι να προσέχουμε. Τι λέτε εσείς? Δεν πρόκειται για ένα άγνωστο ιό, είναι μια ζωονόσος αυτή. Ο ιός αυτός ο ιός των πυθίκων, ας πούμε, η ευλογιά των πυθίκων, είναι γνωστός από τέλη δεκαετία του 50. Ναι. Έκανε μια σημαντική, ας το πούμε έτσι, επιδημία, όχι πολύ μεγάλη, μην φανταστείτε, ίσως μνημονήθηκαν 40-50 άνθρωποι στις ΗΠΑ του 2003. Μεταδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έρχεται και αυτός από την Αφρική, όπως και οι άλλοι. Και η ουσία είναι πως, αν πάρει κανείς τα απλά μέτρα, δεν είναι τόσο επίφοβος κατά τη γνώμη μου. Εκδηλώνεται σαν την κοινή γρήπη, αλλά και με εξανθήματα που μοιάζουν με τις ευλογιάς. Ναι. Έχει μια θνητότητα ανάλογη, ας το πούμε έτσι, του κορονοϊού. Δηλαδή μπορεί να κυμαίνεται από 1 μέχρι 10%. Και δεν νομίζω πως είναι δυνατόν να μας απειλήσει αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο να μεταδοθεί. Μάλιστα υπάρχουν και αμφιβολίες αν μεταδίδεται και εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γιατί πρέπει κανείς να ακουμπήσει τις πληγές ενός τέτοιου ανθρώπου ή τα ρούχα και τα σκεπάσματα με τα οποία σκεπάστηκε. Και επειδή δεν μεταδίδεται αυτός στο ας πούμε συμπτωματικό διάστημα, ναι, δηλαδή στο στάδιο της εφοάσεως, δεν είναι δυνατόν να πάρει μεγάλη έκταση. Μάλιστα. Θα είναι μικρό το πρόβλημα ακόμα και αν έρθει στην Ελλάδα. Επιτέλους και ένα καλό νέο λοιπόν. Κύριε Χλωρέ, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τις επισημάνσεις. Καλή δύναμη εκεί στην πρώτη γραμμή. Εμείς το λέμε και το ξαναλέμε. Η πανδημία δεν τελείωσε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.